Τώρα παίρνει και το κύπελο ο αρχηγός, ο οποίος θα μπορούσε και αυτός κάλλιστα να είναι ο MVP της αναμέτρησης. Νομίζω ότι αυτή την ώρα είναι καλύτερα να αφήνουμε το φυσικό ήχο να μιλήσει. Με τους αθλητές του Απόλλωνα πλέον ένας-ένας να σηκώνει το κύπελο σε έναν τελικό, Γρηγόρη, θα το ξαναπώ, διαφήμιση του μπάσκετ, διαφήμιση του αθλήματος. Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα, συγχαρητήρια στον Ήφαιστο, συγχαρητήρια στον ΑΠΟ, συγχαρητήρια στους Νικοσία Ρόλερ, στις τέσσερις ομάδες που έδωσαν τον δικό τους αγώνα και οι τέσσερις για να φτάσουν στο κύπελο, και πολλά σαφώς συγχαρητήρια στον Απόλλωνα που κατάφερε να κατακτήσει το κύπελο. Θεωρώ σε έναν αγώνα, σου είπα την άποψή μου πριν, διαφήμιση του μπάσκετ, δεν ξέρω αν εσύ έχεις κάτι περισσότερο να προσθέσεις. Σίγουρα είναι μια διαφήμιση του αθλήματος. Εγώ θα προσθέσω απλά αυτό που είπα και νωρίτερα. Μαγκιά τους, να το πω έτσι καθαρά. Μαγκιά τους όλων αυτών των παιδιών που αγωνίζονται στις τέσσερις ομάδες του πρωταθλήματος, που δίνουν την ψυχή τους, βρίσκουν τα ψυχικά αποθέματα παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, να δίνουν το καλύτερο τους σε αυτόν.